Ενάντια στους αποκλεισμούς, τον συντηρητισμό, στην έμφυλη βία και στις διακρίσεις, διαδήλωσαν χθες στα Χανιά μέλη και υποστηρικτές της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σε κάθε βιασμό, η ίδια ιστορία, η πρώτη αυτοοργανωμένη πορεία ορατότητας που ξεκίνησε από το θέατρο Δημήτρης Βλυσίδης και διασχίζοντας το παλιό λιμάνι κατέληξε στο κέντρο, αγκαλιάστηκε από δεκάδες συλλογικότητες και πολίτες από κάθε γωνιά της Κρήτης. Όταν λέω όχι, σημαίνει πως δεν θέλω. Η Εβίνα και η Μαργαρίτα, μέλη αυτοοργανωμένης δομής για παιδιά που λειτουργεί στη Ροζανέρα, μετέφεραν το μήνυμα των παιδιών υπέρ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαιώματος στην επιλογή. Θέλουμε να γίνουμε η φωνή των παιδιών και να διαβάσουμε αυτά που αποφάσισαν να γράψουν τα ίδια. Και λέει εδώ, εμείς αποφασίζουμε για τις ζωές μας. Απαγορεύεται το απαγορεύεται. Αγάπη και αποδοχή με όλα, είμαστε μαζί. Οι συμμετέχοντες στο πρώτο Pride που οργανώθηκε στα Χανιά μετέφεραν το μήνυμα της αποδοχής της διαφορετικότητας και της εξάλληψης οποιασδήποτε διάκρισης, ομοφοβίας και προκατάληψης. Τι ψάξαμε και λίγο ίντερνετ, τι έχει γίνει σε άλλα Pride, τι κάνει ο κόσμος ας πούμε, για τις οικογένειες ουράνιο τόξο. Κυρίως είδαμε δηλαδή τι συνέβη και εκεί και είπαμε με τα παιδιά ότι θέλουμε να στηρίξουμε και άλλα παιδιά που μπορεί να μην είναι ορατά. Της πρώτης πορείας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας προηγήθηκε αντιφασιστική διαδήλωση στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς με μαζική συμμετοχή φορέων, συλλογικοτήτων και κομμάτων που στέκονται απέναντι σε συμπεριφορές και κινήσεις μίσους και σκοταδισμού. Οι φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Κρήτη, οι φοιτητικοί σύλλογοι των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου ήρθαν εδώ, κάλεσαν αντισυγκέντρωση προκειμένου να δείξουμε οι φοιτητές, η νεολαία στο πλάι του εργαζόμενου λαού ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανεχτούμε στο νησί που οι φασίστες και οι ναζί το κατέκαψαν ολόκληρο και κάνανε θηριωδίες, να δείξουμε και να κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν χωράνε και να τους περιθωριοποιήσουμε. Οι φοιτητικοί σύλλογοι και όλοι οι δημοκρατικοί άνθρωποι θα στεκόμαστε για πάντα απέναντι στο φασιστικό δηλητήριο και μίσος το οποίο αυτοί εκφράζουν και ειδικά τώρα μετά από τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών τα οποία ήταν ιδιαίτερα αρνητικά, δίνουν χώρο σε αυτές τις απόψεις να εκφράζονται. Εμείς θα απαντάμε μαχητικά, θα είμαστε στους δρόμους. Το πρώτο Pride στα Χανιά στήριξε και η Δημοτική Αρχή, ενώ με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο καταδίκασε απερίφραστα κάθε προσπάθεια μόλυνσης της πόλης με το δηλητήριο του φασισμού.